εντάξει, είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι η ζωή μου. Άλλη ζωή. Μου φαίνεται περίεργο που ξυπνάω το πρωί και η σκέψη μου είναι σε έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί ξέρεις, έχουμε συνηθίσει όλοι να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε «Α, τι έχω να κάνω σήμερα» κτλ. Ξυπνάω το πρωί και η σκέψη μου είναι «Πού είναι το μωρό, τι κάνει το μωρό». Είμαι τυχερή, έχω ένα πολύ γλυκό πλασματάκι. Καμιά φορά λέω «Εντάξει, κάνανε κι άλλες παιδί, ηρέμησα», αλλά νομίζω ότι κάθε μαμά, ειδικά στην αρχή με τον πρώτο της παιδί, παθαίνει έναν έρωτα και τα βλέπει όλα μοναδικά. Είμαστε στο σπίτι και λέμε «Α, έκανε α η Νάγια». Σηκώθηκε η Νάγια, χαμογέλασε η Νάγια. Και είναι έξες, λες, και έχει κάνει. Η Νάγια έχει περάσει πρώτη στο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Εννοείται ότι το κομμάτι έρωτας προσωπική σχέση περνάει ένα πατατράκ, γιατί το ενδιαφέρον και η προσοχή και τη σημασία την έχει κάποιος άλλος και όχι ένας από το ζευγάρι. Θέλω να ξανακάνω και τηλεόραση, αλλά δεν αγχώνομαι. Πιστεύω ότι όταν είναι θα έρθει από μόνο. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους του Αντένα. Παρά το γεγονός ότι πέρασε στον κόσμο, ότι ήρθαμε σε κάποια κόντρα λόγω της διακοπής του ευθύς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το θέμα είναι να υπάρξει η συγκεκριμένη ευκαιρία, να υπάρξει κάτι στο οποίο θα σκεφτούν εμένα, στο οποίο θα νιώσω ότι κι εγώ μπορώ να κάνω κάτι. Και από εκεί και πέρα μακάρι να γίνει, αλλά είμαι ανοιχτή.